φυσικός μου εγγονός. Μόλις κλείσει τα 25 θα βάζει το υπόλοιπο της περιουσίας μου με μια προϋπόθεση. Θα πρέπει να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας, ακόμη και με εξέταση γενετικού υλικού, ότι είναι γνήσιος απόγονος της κόρης μου. Θα τον απειλήσω ότι θα τον καρφώσω στην αστυνομία. Εκτός αν μου δώσει τα λεφτά για την εγχείρηση του Γιάννη στην Αμερική. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Άνθρωποι της νύχτας. Αν τα βάλεις μαζί τους, θα μπλέξεις. Το ξέρω, είναι τρελό, αλλά θα το κάνω. Ξανασκέψου το, σε παρακαλώ. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Είναι κάτι επίγον να την ξυπνήσω. Ήθελα να τη ρωτήσω κάτι σχετικά με την αιμοδοσία για αύριο. Τίποτα σημαντικό. Αυτό το καθήκιο, Άρης, στην έχει ξαναπέσει. Αν το ξανακάνει, θα τον βάλω στη θέση του, ξέρω τον τρόπο. Και πολύ φοβάμαι ότι θα φέρει και άλλα προβλήματα στο Σταύρο. Όσο η Χρύσα προσπαθεί να τον βοηθήσει, άλλο τόσο αυτός κάβει το λάκκο του. Κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά τι. Δεν πρέπει να κάνει με τίποτα ο Άρης τεστ DNA. Βρες τρόπο να το αποφύγουμε. Πρώτα θα με πας να δω τον Μπίλι. Ανά μου, πού πας? Να το δεις, είπα, όχι να πας κοντά του. Άσε με. Ανά μου. Σε έπλησαν και εσένα? Όχι. Όχι, ηρέμησε. Με έφεραν απλώς για να σε δω. Είσαι καλά? Τώρα που σε είδα, είμαι καλά. Πίλη μου. Μου έλειψες. Μου έλειψες πολύ. Και εσύ μου έλειψες. Όλο αυτό το καιρό που είμαστε χωριά, κατάλαβα πως σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Όσο τίποτα. Είσαι η ζωή μου. Τι μεγάλος έρωτας μου. Θα βάλω τα κλάματα τώρα. Σου φέρονται καλά. Κάνεις τα φαρμακά σου. Ναι, εντάξει. Πρέπει να με πάρεις από εδώ. Πρέπει να φύγουμε. Δεν μπορώ άλλο μακριά σου. Να φύγουμε από εδώ. Θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Σου δίνω το λόγο μου ότι θα γίνει. Κάνε λίγη υπομονή. Φτάνουν τα μέλη. Αυτή εδώ εξαρτάται αν θα φύγεις από εδώ μέσα. Έτσι και σε πουλήσει την έχεις πατήσει. Εδώ θα σε πείσεις. Θα σε πάρω από εδώ. Σύντομα σου δίνω το λόγο μου. Λοιπόν, φτάνει τώρα. Αλλά πάμε. Έχουμε να ξεκαθαρίσουμε και κάτι πραγματάκι μέσα. Κάνε λίγη υπομονή και θα γυρίσουμε σπίτι. Κάνε κουράγιο. Τι είναι? Τα προβλήματα δεν σταματάνε. Μα κάνει να μπορούσα να βοηθήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω με τον Άρη. Έχει φρικάρει από τότε που έμαθε ότι θα βοηθήσω τον Σταύρο. Ναι, το ξέρω. Αυτό λέγαμε τώρα με τη Μαρία. Αυτός είναι ικανός να κάνει τα πάντα προκειμένου να το αφήσει πιο βαθιά στη φυλακή. Τι, σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω. Σίγουρα κάποιο σχέδιο θα έχει, αυτό ξέρεις. Στο τέλος κάτι θα κάνει, θα μας αφήσει όλους κάγκελο. Αυτό σου παρακαλώ, θα έχει τον από κοντά, να προλάβουμε το κακό. Δεν μου είναι και εύκολο. Στο κάτω-κάτω είναι αδερφός μου. Δεν μου πάει να τον παρακολουθώ. Το ξέρω, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να βοηθήσεις τον Σταύρο. Εκτός αν... δεν θέλεις πια. Τι λες τώρα, τρελάθηκες? Είναι το μόνο πράγμα που σκέφτομαι. Α, τότε μην μασάς, ε? Έχει τον από κοντά και αν δεις ότι... ότι πάει να καταστρέψει κάτι, είναι εκεί πέρα και κράτησε τον. Αν δεις κάτι περίεργο θα μου το πεις, ε? Εννοείται, μη φοβάσαι. Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Μακάρι να... να του μάθει και ο Σταύρος αυτό. Ναι, θα του μάθει κάποια στιγμή. Μάλλον. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν το κάνω για να με συμπαθήσει. Το κάνω γιατί πραγματικά το αισθάνομαι. Πρέπει επιτέλους να διορθώσω το κακό που του έκανα.
Λοιπόν, πώς το αποφύγουμε το τεστ DNA του Άρη? Πώς σκέφτηκες τίποτα? Ναι, και νομίζω ότι έχω βρει μια λύση. Την εξέταση βέβαια δεν μπορεί να την αποφύγει, αλλά θα επέμβω στη διαδικασία. Τι θα κάνεις δηλαδή? Ας το πάνω. Μετά από το τεστ DNA, η Αλεξάνδρα θα είναι 100% σίγουρη ότι ο Άρης είναι γιος της. Έτσι, μπράβο. Τώρα είσαι παλιά, Γιάννη. Τώρα μιλάμε σαν άνθρωπο. Περίμενε. Πρώτα θα μου φέρεις τον Μπίλι, αλλιώς δεν κάνω. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό ξέχασα εγώ. Τον Μπίλι το χρειάζομαι λίγο καιρό ακόμα. Γιατί? Έχω κάνει μια συμφωνία με κάτι Ρώσο κεφαλαιόχρωμο για ένα καινούριο παιχνίδι και το χρειάζομαι. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Πρόβλημά σου. Αν δεν μου φέρεις τον Μπίλι, δεν βοηθάω. Ξέχνα το. Κρίμα. Κρίμα, γιατί έτσι θα χάσουμε και δυο. Τι εννοείς? Να το σκοτώσω. Ανά. Και όλα να βγουν στη φόρα. Εμένα το πολύ πολύ να διαλυθεί ο γάμος μου. Εσύ θα χάσεις τα πάντα. Δεν θα το κάνεις. Γιατί θα με σταματήσεις, ε? Θα με κατηγορήσω ότι σκότωσα ένα πεθαμένο, μήπως? Χάσιμο χρόνο, Ανά. Ξέρω πολλά για σένα. Περισσότερα από ό,τι φαντάζεσαι. Μπορώ να σας τρομώξω. Νομίζεις. Εγώ σβήνω πολύ καλά τα ίχνη. Βέβαια, κι έτσι να γίνω όπως το λες. Και τους δύο μαζί θα μας σκώσουν μέσα. Είσαι ανακατεμένη σε πάρα πολλά. Δεν με νοιάζει. Αν πειράξεις έστω και μια τρίχα του Μπίλι, θα σε καταστρέψω. Σου δίνω το λόγο μου, θα το κάνω. Έπως θα με σκοτώσει κιόλας. Άστο. Αυτό δεν είναι η ειδικότητά σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην το φτάνεις στα άκρα. Κοίτα να συνεργαστείς. Και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Έχεις το λόγο. Έχω κάποιους όρους. Ακούω. Θα μαθαίνω νέα του Μπίλι κάθε μέρα. Για να βλέπω ότι είναι καλά. Αυτό γίνεται. Περίμενε, υπάρχει κι άλλο. Θα με πηγαίνεις να τον βλέπω και από κοντά. Όσο συχνά θέλω. Εντάξει. Όλα θα γίνουν. Αρκεί να κάνεις και εσύ αυτό που πρέπει. Αν έχω επαφή με τον Μπίλι, θα το κάνω. Είδες που δεν ήταν τόσο δύσκολο. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι. Μην ετοιμάζει για μένα, δεν πεινάω. Καλά. Πού πας? Πάω να δώσω αίμα. Για ποιον? Οργανώνει μια αιμοδοσία το Ίδρυμα Βαλάτου και θα συμμετέχει το κολέγιο. Λες να μετρήσει το δικαστήριο που θα γίνω αιμοδότης. Αχ, αγόρι μου, σταμάτα να σκέφτεσαι λίγο. Το δικαστήριο δεν σου κάνει καλό. Τι, με δουλεύεις? Σε λίγο θα μπω μέσα. Εντάξει. Τα ξαναείπαμε αυτά. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Υπάρχουν ελπίδες. Κατά ελπίδες υπάρχουν. Να σου πω κάτι. Σταμάτα και εσύ και ο δικηγόρος με το όλα θα πάνε καλά και όλα θα πάνε καλά. Παρατήστε με. Ρε Σταύρο μου. Τι νομίζεις, ρε μάνα, ότι δεν μιλάω, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και να σου πω κάτι, βαρέθηκα τόσο καιρό να το παίζω χαλαρός για να μην σας στεναχωρήσω. Έτσι. Εντάξει, το καταλαβαίνω και ξέρω ότι άλλοι στη θέση σου. Δεν με νοιάζει τι θα έκανα άλλο στη θέση μου, ρε μάνα. Μόνο εγώ είμαι στη θέση μου τώρα, μόνο εγώ. Προσπαθώ τόσο καιρό να το παίζω και φίλος, να το παίζω και εραστής, να το παίζω και γιος. Δεν μπορώ άλλο να το παίζω τίποτα. Το καταλαβαίνεις ότι θα πω μέσα στη φυλακή σε λίγο και δεν ξέρω πότε θα βγω. Το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Αλλά εντάξει, άσε με. Άσε με. Ναι. Το βιογραφικό του δικηγόρου που ζητήσατε. Νικόλαος Δρόσος. Ορίστε. Ευχαριστώ. Με θέλετε κάτι άλλο? Όχι. Ο κύριος Δρόσος, Μαλτέζος εδώ.
Θα ήθελα ένα ραντεβού μαζί σας. Είσαι καλά. Πέθανα από την αγωνία μου χθες το βράδυ. Σε πήρα τόσες φορές τηλέφωνο. Συγγνώμη, ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Ήμουν έτοιμη να έρθω και δεν ξέρω τι έπαθα. Με έπιασε μια νύστα. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Τόσο κουρασμένη σου. Όχι, καθόλου. Δεν ξέρω, ίσως επειδή πιέ ένα ποτήρι κρασί και ήταν άδειο το στομάχι μου, μπορεί να με πείραξε. Ήθελε ο Δημήτρης να κάνει μια πρόποση για την καινούργια δουλειά που ετοιμάζει. Και το έπαθες αυτό από ένα ποτηράκι κρασί. Εντάξει, και εμένα περίεργο μου φαίνεται, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Μπορεί να μην ήταν το άδειο στομάχι. Υπήρχε κάτι μέσα στο κρασί. Υπάρχουν τόσες ουσίες που αν τις ρίξουμε στο ποτό, κοιμάσαι το δευτερόλεπτο. Ο Δημήτρης θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό. Για να αποτρέψει τη συνάντησή μας. Ναι, τώρα αποκλείεται. Αυτό είναι τελείως τρελό. Εντάξει, μια σκέψη έκανα. Αν διαφωνείς, πάω πάσο. Ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Αν μου το έλεγες αυτό παλιότερα, θα θεωρούσα ότι είναι τελείως παράλογο. Το Δημήτρη δεν τον είχα ικανό για τέτοια πράγματα. Ναι. Είσαι καλά. Είχαμε κανένα νέο. Έγινε κάτι περίεργο λίγο πριν. Τι? Με πήρε ο Μαλτέζος. Και μου ζήτησε να βρεθούμε. Ο Μαλτέζος? Ναι. Τι να με θέλει άραγε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Πώς ξέρεις εσύ? Όχι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Καλά, θα μάθουμε σύντομα έτσι κι αλλιώς. Έλα, γεια. Γεια. Πια δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Κάτι παίζει τελευταία όμως. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Και με την Ευδοκία δηλαδή. Τι εννοείς? Τις προάλλες της άκουσα την Ευδοκία να με κρυφακούει στο τηλέφωνο όταν μιλούσα μαζί σου. Σαν να με κατασκόπευε. Από τότε που σε έβαλε να παίξει αυτό το θέατρο, πραγματικά συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Να απομακρυνόμαστε εκεί μόνο. Και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η παθητική στάση. Και με την Ευδοκία πρέπει να κάνω κάτι δραστικό. Εσύ με τον Δημήτρη, δεν γίνεται συνέχεια να βρεις δικαιολογίες και να περιμένουμε πότε θα λυθεί όλο αυτό το θέμα και μετά να του μιλήσεις. Ζήτω που καήκαμε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σου δίνω το λόγο μου. Θα το μιλήσω άμεσα. Πρέπει να προχωρήσεις. Δεν πάει άλλο. Θα το τελειώσω. Μακάρι. Μακάρι γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Συγγνώμη για χθες. Ειλικρινά δεν ξέρω τι με έπιασε. Ήταν... Εντάξει. Ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά δεν θέλω να αντιδράσω έτσι, ακόμα κι αν κάτι δεν σ' αρέσει. Έχεις δίκιο. Θέλω να ηρεμήσεις, να νιώσεις ασφάλεια. Αφού σ' αγαπάω. Εσύ νιώθεις ασφαλεία μαζί μου? Κοντά σου ναι, μακριά σου όχι. Και ειδικά τα βράδια. Και πώς να νιώσω ασφάλεια όταν εσύ λείπεις? Αυτό διορθώνεται. Να σου πω. Δεν φέρνει στο σπίτι μερικά πράγματά σου? Μπορούμε, αν βέβαια το θες κι εσύ, να μένουμε κάποια βράδια μαζί. Αλήθεια το θες? Ναι. Θέλω να είσαι στη ζωή μου. Έχω καιρό να κοιμηθώ με κάποιον που να αγαπάω, να ακούω την ανάσα του, να ξυπνάω κοντά του το πρωί. Αγάπη μου. Αν δεν μου το λέγεις εσύ, θα στο ζητούσα εγώ. Ναι, τότε θα γίνει. Δεν θέλω να κοιμάμαι άλλο μόνο. Πού ήσουν πάλι? Τι με κοιτάς έτσι? Μακάρι να ήσουν άσχημη. Δεν θα σε κοίταγαν έτσι οι άντρες, ούτε θα σου χαμογελούσαν. Τι έπαθες? Τίποτα. Ε, πώς τίποτα, αφού σε βλέπω. Άστο σου λέω. Τίποτα. Έλα. Α,
Αχ, Φρίνη, δεν μπορώ. Μόνο που βλέπω βελόνες φρικάρω. Δεν θέλω να δώσω. Έλα, αγάπη μου, μη σκάς. Θα τους πω να πάρουν διπλή δόση από μένα. Έχω μπόλικο, όπως καταλαβαίνεις, λόγω μεγέθους. Τι να σε κάνω, μωρέ, μου βγήκες ευαίσθητο, έλα εδώ. Τέρμα όμως οι αγάπες, ώρα για δουλειά. Άντε πάρει. Αρχίσαμε. Ήταν Δευτέρα πρωί, όταν χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η Αλφα. Μου ζήτησε να βοηθήσω στην υπόθεση ενός φοιτητή από το Πανεπιστήμιο. Τότε ξεκίνησαν όλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Περάστε. Στο. Καθίσου. Καθίστε. Λοιπόν, όπως σας είπε και στο τηλέφωνο, θέλω να μιλήσουμε για τον πελάτη σας, το Χαλκιά. Ωραία, λοιπόν, σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το εκτιμώ πολύ αυτό το παιδί. Είναι δηλαδή σπουδαίο μυαλό, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα. Έχει μεγαλώσει χωρίς πατέρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Ναι. Πάντως, ο μητέρας έχει κάνει φοβερή δουλειά. Δούλεψε σκληρά και το σπούδασε. Πρέπει να είναι φοβερή αυτή η γυναίκα. Ναι, είναι. Είναι σπάνιος άνθρωπος. Τη συμπάθησα από την πρώτη στιγμή που την είδα. Ναι. Χαίρομαι. Τέλος πάντων. Το θέμα μας είναι ο γιος. Λοιπόν, όπως σας είπα, το συμπαθώ πολύ, αλλά αυτό στη συγκεκριμένη φάση δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν καταλαβαίνω. Τι φάση εννοείται? Νομίζω ότι πρέπει να μαζέψετε λίγο τον πελάτη σας. Κατηγορεί και δυσφημίζει την εταιρεία παντού. Δηλαδή, ανοίγει το στόμα, δεν ξέρει τι λέει. Δεν καταλαβαίνω. Για φέρτε μου ένα παράδειγμα. Τις προάλλες με κατηγορούσε στο γιο μου μπροστά σε όλη την τάξη. Έλεγε ότι το παιχνίδι της Διπόρτη είναι απάτη. Αυτό είναι ψέμα. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο στο δικαστήριο. Δεν με απειλείτε έτσι. Όλα έτοιμα για την αιμοδοσία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα δώσουν αίμα τα παιδιά και μετά εμείς. Εσύ, Νατάσα, θέλω να στέκεσαι δίπλα στο βαν και ένας-ένας καθώς τελειώνει θα τον βγάζεις έξω. Όταν τελειώσουν όλοι θα μπεις εσύ. Μετά οι καθηγητές και στο τέλος εγώ. Γιατί να μην πάμε πρώτα εμείς, να ξεμπερδεύουμε? Γιατί αυτό είναι το πλάνο και θα γίνει όπως το οργάνωσα εγώ. Μην καθυστερούμε. Σας προειδοποιώ. Αν ο πελάτης σας συνεχίζει να με κατηγορεί, θα πρέπει να το κάνω μήνες. Και αυτό θα του δυσκολέψει τη θέση. Οπότε, νομίζω ότι είναι καλύτερο να το αποφύγουμε. Τι λέτε κι εσείς? Ναι. Οκ, θα έχω το νου μου. Δεν θέλω ο πελάτης μου να τα βάλει με την Devort. Ξέρω ότι δεν το συμφέρει. Έρχεσαι στα λόγια μου. Είδατε. Ναι, αλλά κατηγορείται για κάτι που ξεκίνησε από το παιχνίδι σας. Και η υπεράσπιση του έχει να κάνει με τη συμμετοχή του σε αυτό. Ναι. Και? Λέω μία από τις επόμενες μέρες, αν δεν έχετε πρόβλημα, να περάσω από την Devort. Θέλω να μου εξηγήσετε κάποια πράγματα για το παιχνίδι. Πρέπει να αποκλείσω κι εγώ την πιθανότητα της απάτης. Εγώ εκεί θα είμαι. Πάω, θα το δείτε και μόνος σας. Αυτά που λέει δεν έχω καμία βάση. Εντάξει, το καταλαβαίνω τώρα. Ξέρετε, βρίσκεται σε απόγνωση. Πρέπει από κάπου να πιαστεί, αλλά ακολουθεί λάθος δρόμο. Αν είναι να μου ξεκινήσει πάλι τα ίδια με την αδερφή σου, πες το μου να σκοτώ να φύγω. Ακού να δεις λίγο. Δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει η Χρύσα. Εντάξει, αλλά και εσύ ήσουν πάρα πολύ φάουλ. Πήγες και απείλησες και τον πατέρα μου και την αδερφή μου, είσαι σοβαρός. Τέλος πάντων, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Εντάξει, που θα μας αφήσει και τους δύο ευχαριστημένους. Ναι, μην με κοιτάς έτσι. Άκουμε και δεν θα χάσεις. Ναι. Ο πατέρας θέλει να με πετσοκόψει. Η κόρη με μαγνητοφωνεί και με απειλεί. Και ο Γιώκας μου προτείνει συνεργασία. Ρε Μαλτέζι, με κοροϊδεύετε. Τι παιχνιδάκι παίζετε, ε? Λοιπόν, έχω να δεις, εγώ δεν παίζω κανένα παιχνίδι. Εντάξει. Και αν με ακούσεις, θα βγάλεις πολλά λεφτά. Λοιπόν. Λέγε. Θέλω να πάω στο δικαστήριο και να καταθέσεις εναντίον του Χαλκιά. Θέλω να πεις ότι διακινούσε κι άλλες φορές λεφτά μέσω τραπεζών και ότι τον άκουσες να λέει πως τα 3.000 ήταν μόνο η αρχή. Φίλε, ξεχνάς ότι ο Χαλκιάς ήταν κολλητός μου. Μπορεί να τα σπάσαμε για λίγο, αλλά εγώ τον νιώθω ακόμα φίλο μου. Ωραία, πόσα θέλεις για να μην τον νιώθεις τίποτα? Λέγε, πόσα θέλεις για να καταθέσεις εναντίον στο δικαστήριο? 150.000.
Με δουλεύει τώρα, τι 150 χιλιάρια, που θα τα βρω εγώ. Τι με νοιάζει εμένα, όταν τα βρει, πάρε με τηλέφωνο. Να σου πω, άκου να δει, 25 σου δίνω σε 2 μέρες και τα υπόλοιπα, όχι βέβαια αυτά που μου είπε, θα στα δώσω αφού γίνει κατάθεση. Ναι, ναι, όχι, για αρχή θα πάρω τα διπλά 50. Λοιπόν, άκου να δει, 25 και άμα θε, εντάξει, αλλιώ πάρε δρόμο, δίνεται τώρα. Έγινε, έγινε 25. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μην τυχόν ακούσω ότι είπε τίποτα πουθενά, αλλιώ ακυρώνει τη συμφωνία, στο λέω. Ρε Πασκαλά, δεν νομίζω ότι είμαι κανένα χαζό. Δεν ξέρω, το νου σου. Μιλάμε. Λέει. Κάνεις εδώ, είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Απλά βαρέθηκα να περιμένω. Εντάξει, λίγο τελειώνουν τα παιδιά και έρχεται η σειρά μας. Έλα, θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Τι έγινε? Ο Άρης δεν έχει έρθει ακόμα. Λες να μην έρθει, τον έχω ικανό. Τι να κάνω? Πάρ' τον ένα τηλέφωνο. Πίεσε τον να έρθει. Το πιστεύω αυτό που έχει γίνει, δεν το πιστεύω. Εντάξει, θα τον πάρω. Δεν το σηκώνει. Λες να βαριέται να δώσει αίμα και να την κοπάνισε. Τι θα κάνουμε? Αν γίνει κάτι τέτοιο, την πατήσαμε. Καλά, δεν μπορώ να περιμένω. Να με πάρεις, θα έρθω από εκεί. Έλα, γεια. Όλο. Μπράβο. Λοιπόν, καλά. Εγώ πάω γιατί μάτωσα σήμερα. Είχε χαζεί. Όλοι πρέπει να γίνουμε θελοντές αιμοδότες. Μπορούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Εγώ το κάνω χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω. Γεια. Ο Άρης δεν ήρθε ακόμα. Αδερφαστή, τι κάνω? Δεν πιστεύω, αποκλείεται, θα έρθει. Πρέπει να σου πω πως θα του πάρω κανένα τηλέφωνο. Τι να του πεις? Θα πάρει τα πόδια να έρθει να δώσει αίμα. Όχι, δεν είναι καλή κίνηση. Από αντίδραση και μόνο μπορεί να μην έρθει καθόλου. Καλά, εντάξει. Μόλις το δεις, πάρε με. Εντάξει. Παιδιά, νωρίς δεν τελειώσαμε. Δεν πάμε στον παραγγελία για ένα καφέ? Ναι. Άσχετο, αλλά ξέρετε ποιος δεν ήρθε να δώσει αίμα? Όχι, για πες. Ποιος άλλος, ρε παιδιά, ο Άρης. Δεν στα φοβάται τις βελόνες. Αν και κανονικά θα έπρεπε οι βελόνες να φοβούνται τον Άρη. Τέλος πάντων, δεν θα γίνω κακιά σήμερα. Γεια σας. Μήπως είδατε τον Άρη? Βασικά εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε? Τι εννοείς εξαφανίστηκε? Δεν το πιστεύω. Okay, μπορεί να έρθει αργότερα. Δηλαδή δεν τον είδατε καθόλου? Εδώ ήταν το πρωί, αλλά μετά έφυγε. Έφυγε. Αφού σήμερα είναι η αιμοδοσία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το παιδί. Μπορεί να μην τον ένοιαζε, εντάξει. Ναι, αλλά του εξήγησε ότι για μένα είναι σημαντικό. Δεν λέγαμε και τίποτα άλλο. Να το. Πού είσαι, ρε αγόρι μου, 10 τηλέφωνα σε έχω πάρει. Εντάξει, είχα μια δουλειά. Προλαβαίνω να δώσω αίμα. Ναι, άντε, τρέχα στο τσακ. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ το οργάνωσα να μην είμαι εδώ. Άντε, πήγαινε τώρα και τα λέμε μετά. Έλα. Εσύ πώς είσαι, αντέχει? Καλά, ναι, σας περιμένουμε έξω. Εντάξει, τα λέμε μετά. Γεια σας. Γεια σας. Δύσκολα. Δύσκολα, δεν παλεύετε εκεί μέσα. Το καταλαβαίνω, αγόρι μου, αλλά εντάξει, εσύ είσαι δυνατός. Είμαι σίγουρη ότι όλο αυτό θα τελειώσει γρήγορα. Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Το ξέρω. Αν ξέρεις πώς είναι. Προσπαθεί να μου σταθεί, τώρα καταλαβαίνετε. Τι να πω κι εγώ, είναι δύσκολη θέση μου. Καταλαβαίνω, έχετε. Έχετε καλές προθέσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σκέφτεσαι θετικά. Και νομίζω ότι όλα θα τελειώσουν καλά. Και οτιδήποτε χρειαστείς, μην διστάσεις. Να είμαι κι εγώ. Παρά
παραλίγο δεν θα προλάβαινες. Μόνο εμείς μείναμε. Είναι Ισπανού μέσα. Μετά είμαι εγώ, αλλά αν θέλεις μπορείς να πας θέση μου. Τι λέτε τώρα, οι κυρίες προηγούνται. Δεν ήξερε ότι ισχύει για την αιμοδοσία. Μαζί μου θα μάθετε πολλά, κυρία Ζαφυρίου. Να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ είμαι καθηγήτρια εδώ. Άννα Σπανού. Πού χάθηκες εσύ? Πού χάθηκα? Απλά είχε μεγάλη ουρά, κυρία, και δεν μπορούσα να περιμένω. Μάλιστα. Τέλος πάντων, μπες μέσα τώρα να τελειώνουμε με τους φοιτητές και μετά είναι η σειρά σου, Νατάσα. Άρχισε να με στροφάζεις, λέω. Α, πολύ χαίρομαι. Ό, το μυαλό σου να δουλεύει με χίλια, έτσι. Πώς για να το κάνεις τώρα, μου χρωστάς τη ζωή σου. Δεν πρέπει κάπως να μου το ξεπληρώσεις κι εσύ. Τι άλλο θέλεις από μένα? Τι άλλο, τίποτα άλλο. Αυτό που συζήτησα. Ένα παιχνιδάκι εγώ με για τους Ρώσους και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, μη σε διακόπτω τώρα. Συνέχισε. Μου λες ψέματα. Μου λες ψέματα και σε μένα και στην Άννα και μας δουλεύεις και τους δύο. Και της λες ότι αν κάνει αυτό που θες θα μ' αφήσει ήσυχο. Και λες και πάλι ψέματα. Και σε μένα όταν θα σου δώσω αυτό που θες θα με σκοτώσεις μετά. Το ξέρω. Και δεν θα φύγω, δεν θα φύγω ποτέ από εδώ μέσα. Ποτέ δεν θα φύγω. Όλα εντάξει με τα χαρτιά? Περίπου. Ωραία. Ναι. Σας έφερα λίγο καφέ. Ευχαριστούμε, θα προλαβαίνουμε. Σας παρακαλώ, τόσο κόπο κάνατε σήμερα. Πιείτε έναν καφέ, θα σας τονώσει. Έχουμε λίγη δουλίτσα ακόμα. Δεν πειράζει. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεται. Εγώ θα λείψω για λίγο. 2 λεπτά μόνο και θα γυρίσω. Όνομα. Ομα δέματος, σενικό, υλικό, διεύθυνση, στοιχεία. Αμάν, ξέρετε τα στοιχεία της κλινικής. Θανάση, έλα. Δεν πετάξε μέχρι το βάνα τα φέρεις. Καλά. Τι να κάνω, θα πάω.
Ναι. Έλα, Νικόλα. Συγγνώμη αν ενοχλώ. Θα τρελαθώ από αγωνία. Μήπως μπορείς να μου πεις τι έγινε με το Μαλτέζο. Συγγνώμη που δεν σε πήρα πριν, αλλά έμπλεξα με μια δικογραφία. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείς να μου πεις τι έγινε. Ο τύπος ήρθε να βάλει τάξη. Δηλαδή. Φοβάται μην υποθεί κάτι στη δίκη που θα θίξει την εταιρεία του. Και ήθελε να σιγουρευτεί ότι δεν θα γίνει. Α, μάλιστα. Πόσο μίλησε. Θέλω να πω. Μήπως απείλησε. Γιατί τους ξέρω αυτούς τους πλούσιους και. Όχι, εντάξει, είχε το στυλάκι του ισχυρού, αλλά. Ούτε με απείλησε ούτε τίποτα. Ήταν ευγενικός. Μάλιστα. Μου είπε ότι συμπαθεί πολύ το Σταύρο. Και ότι. Εσένα σε θαυμάζει. Ναι. Πιάσαμε για λίγο την κουβέντα σου. Τι είπατε για μένα. Α, όχι πολλά. Αλλά φάνηκε σαν να σε ξέρει. Έχετε γνωριστεί. Τι είπες, δεν άκουσα. Λέω, μήπως τον πέτυχες καμιά μέρα στο κολέγιο και δεν τον θυμάσαι. Όχι, ποτέ. Ναι. Τι να πω, τέλος πάντων. Παράξενο. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Με κοιτούσε πολύ περίεργα ο Μαλτέζος. Τι περίεργα, δηλαδή. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Προσπάθησα. Τίποτα, μωρέ, άστο. Ιδέα μου είναι. Γεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τη συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό το κολέγιο να παίρνει μέρος σε τέτοια πράγματα. Χαρά μας. Μακάρι να το κάνουν και άλλα κολέγια. Είναι για καλό σκοπό. Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να διορθώσω πολλά γραφτά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια. Πήγαν όλα όπως σχεδιάσαμε. Είσαι ευχαριστημένη. Σε λίγες μέρες θα έχεις τα αποτελέσματα και θα ησυχάσεις και εσύ. Ναι, και μέχρι τότε θα με φάει αγωνία. Μα γιατί? Τυπικό είναι όλο αυτό. Άδικα αμφιβάλλεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πατέρας μου τα έχει χαμένα. Αγάπη μου, μη βασανίζεσαι άλλο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο. Ο πατέρας σου άνθρωπος ήταν κι αυτός. Και όπως όλοι οι άνθρωποι μεγαλώντας, κάτι παθαίνουν. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω. Και γιατί δεν είχα καταλάβει κάτι. Εντάξει, σε στεναχωρεί, αλλά τελείωσε. Σε λίγες μέρες θα πάρεις απαντήσεις που χρειάζεσαι και θα ηρεμήσεις. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν χωράει άλλη εξήγηση. Και βέβαια όχι. Ακούσε και ο Άρης να μείνει το παιδί σου. Κοροδευόμαστε. Έλα, δεν το ξέρω. Τουλάχιστον τον γέννησα. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Ο Άρης είναι γιος σου και ο Βαλάτος απλά τα έχει γάμενα. Έχει μου εμπιστοσύνη. Άργησες. Δεν είναι εύκολες δουλειές αυτές. Εξάλλου σου τηλεφώνησα. Όλα είναι καλά. Ανά, θέλω λεπτομέρειες. Αυτή η ιστορία μπορεί να μου στοιχήσει πολύ άκριβα. Λοιπόν, τι ακριβώς έκανες? Το πρόβλημα λύθηκε, μην ανησυχείς. Καιρός να περάσουμε στο δικό σου μέρος της συμφωνίας. Πότε θα δω τον Μπιλ? Πρώτα θα μου πεις πως τακτοποίησες το θέμα και μετά. Φρόντισα το τεστ DNA να βγάλει το αποτέλεσμα που σε καλύπτει. Δεν χρειάζεται να ξέρεις το πώς. Εξάλλου σε λίγες μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα και θα είναι επίσημο. Είσαι σίγουρη? Απόλυτα. Okay. Θα σε εμπιστευτώ. Πάντως να ξέρεις ότι αν κάτι δεν πάει καλά, θα πάρεις πολύ κόσμο στο λαιμό σου. Και τώρα θέλω αποδείξεις ότι ο Μπίλι είναι καλά. Υποσχέθηκες ότι θα τον βλέπω κάθε μέρα. Και αυτό θα γίνει. Ωραία. Έχεις διορία ως το βράδυ. Και το καλό που σου θέλω να είναι εντάξει. Αλλιώς, η συμφωνία μας λύγει εδώ. Καλημέρα. Έμεινα από μπαταρία. Πρέπει να πάρω την οδική τώρα. Μήπως θα μπορούσα να τη φορτίσω από το δικό σου? Κάνουν έναν αιώνα να έρθουν αυτοί. Άστο, άμα έχεις πρόβλημα, δεν πειράζει. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν πειράζει, θα το τακτοποιήσω εγώ. Έχω και καλώδια στο μπαγκάζ. Με έσωσες. Τι να πω. Ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις. Στεναχωρέθηκα που δεν έδωσα αίμα. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσω αυτή τη φοβία που έχω για τις βελόνες. Τι θα γίνει? Εντάξει, όλοι με μια φοβία παλεύουμε, δεν είσαι μόνη. Σιγά ρε, παιδί. Φύσα, ξεφύσα. Μας πούδιασες. Τι έγινε? Αύριο θα είναι η τελευταία μου μέρα έξω. Τι θες να σου πω? Έλα, Σταύρο. Άστο, δεν είμαι καλή παρέα. Πάω σπίτι, πας και διαβάσω για κανένα μάθημα. Θέλεις να διαβάσουμε μαζί? Όχι, θέλω να κοιτάξω και την εξίσωση για το διαγωνισμό. Να καταφέρω να τελειώσω που με κλείσουν πάλι μέσα. Οκ, okay, έρχομαι μαζί σου μέχρι το παπάκι και ξαναγυρίζω. Εντάξει, τα λέμε, κορίτσια. Γεια. Αχ, δεν το πιστεύω. Άλλη μια μέρα και ο Σταύρος πάλι μέσα.
Είναι άδικο, ρε γαμό. Άστο, μην το ψάχνεις. Έχει φάει μεγάλο πακέτο. Δεν θα θέλαμε τίποτα να μην στη θέση του. Τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι τόσο καλό παιδί. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο με χαλάει όλο αυτό το σκηνικό. Κι εγώ σκασμένη είμαι. Μην κοιτάς που το παίζω Καραγκιόζης. Απλά τον βλέπω έτσι πως είναι. Δεν θέλω να τον ρίχνω, είναι και φαίη χάλια. Καλά άλλο αυτό. Να δω πώς θα τη μαζέψω μετά. Στα πατώματα θα πέσει. Λογικό, ρε. Τι έγινε, ρε κορισία? Γιατί τέτοια μούτρα? Τα έχετε φτύσει με την εξεταστική, ε? Μπα, όχι. Βαστάμε ακόμα. Άλλα μας καίνε. Ναι. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Σταύρο. Και αυτό συζητούσαμε. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός? Ναι, ξέρω. Κι εγώ το σκέφτομαι. Το ξέρω τόσα χρόνια και δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ πιο πεσμένο. Κυκλοφορήσα χαμένος. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εμένα αυτό είναι που μου διβιδώνει πιο πολύ. Η κατάσταση έχει καταντήσει και το θρίλερ. Τέλος πάντων, κάτι άσχετο. Ξέρεις που πήγε ο Ρώσο? Ιδέα δεν έχω. Κάποιος τον πήρε τηλέφωνο και έφυγε βιαστικά. Πάντως, εντάξει, μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα, αλλά ο Σταύρος θα την βρει την άκρη. Είναι λογικό παιδί. Δεν ξέρω. Δείχνει να έχει παραιτηθεί. Αισιοδοξία, είπαμε. Να δω το Βολιώτη. Το αφεντικό δέχεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Έλα, δίνετε τώρα. Πρέπει να του μιλήσω οπωσδήποτε. Τον αφορά. Όλους σας αφορά. Δεν μου το κάνεις λίγο πιο λιανά? Πρώτα θα τα ακούσει ο Βολιώτης. Έλα, παίρνα. Εδώ. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Έχω στοιχεία που μπορούν να στείλουν το Μινά και το Σπύρο φυλακή. Για ποιο πράγμα? Ξέρεις πολύ καλά. Για τον τραυματισμό του Γιάννη την ημέρα του γάμου μας. Εσείς κρύβεστε πίσω από αυτό. Ό,τι θες, λες, κοριτσάκι μου. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το ατυχές γεγονός. Συμβαίνουν αυτά. Αναποδιές. Ένα μπλε διθέσιο αυτοκίνητο. Μήπως σου λέει κάτι? Τίποτα. Η αστυνομία έχει άλλη γνώμη. Βρήκε το αμάξι και έχει στοιχεία που μπορούν να στείλουν το Μινά μέσα. Και όχι μόνο αυτό. Και τώρα σε πίστεψα. Μάλλον δεν ξέρεις με ποιον τα βάζεις. Βλέπεις, τα παιδιά δεν έκαναν καλή δουλειά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε γενετικό υλικό του Μινά. Και για κακή του τύχη είναι σεσημασμένος. Αυτό δεν λέει και πολλά. Ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Εγώ και η αδερφή μου τους είδαμε να οδηγούν το αμάξι καθώς περνούσαν έξω από τη φάρμα. Και η αστυνομία μας έδειξε τις φωτογραφίες τους. Οπότε αν θέλαμε. Του αναγνωρίζαμε την ίδια στιγμή. Δεν κόβω στα παραμύθια, λέω εγώ. Άντε και την πολλή φορά έχεις πάρει. Λέω την αλήθεια και το ξέρεις. Γι' αυτό ήρθε εδώ, να βρούμε μια λύση. Δεν σε πιάνω. Αν θέλετε, μπορείτε να γλιτώσετε το μπλέξιμο. Φτάνει να δεχτείς την πρόταση που έχω να σου κάνω. Μπέμπα, είσαι πολύ μικρή για να κάνεις διαπραγματεύσεις μαζί μου. Άκουσέ με πρώτα. Συγγνώμη, μωρέ. Για ποιο πράγμα? Που σου ζήτησα να βγούμε και δεν έχω βγάλει ούτε λέξη. Βέβαια, μου κάνει πολύ καλό που περπατάμε μαζί, αυτό ήθελα. Τέλεια. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν είμαι τσπάρλας, οπότε βρήκες την κατάλληλη παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να βρεθούμε. Το μαγαζί είχε τόσο κόσμο και εσύ το παράτησες για χάρη μου. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι η Μαρία και τα καταφέρνει μια χαρά. Και όμως αν ήταν άλλος στη θέση σου, δεν θα το έκανε. Εγώ δεν είμαι κανένας άγνωστος, Χρυσά. Είμαι ο Ρώσος που... Που τι? Καλύτερα να πούμε τι είσαι για μένα. Είσαι ένα κορίτσι που με ενδιαφέρει πολύ. Μου δίνεις πολύ δύναμη με αυτά που μου λες.
Ειδικά τώρα με τα ζόρια που τραβάω. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Είμαι σίγουρος ότι ο Σταύρος θα βγει πολύ γρήγορα. Μακάρι. Γιατί μόνο τότε θα ησυχάσω. Μόνο να τον δω ξανά ελεύθερο. Τόσος κόσμος παλεύει γι' αυτό. Έλα. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Να φωτίσει λίγο το πρόσωπό σου. Έλα. Χαλάρωσε και απόλαυσε το. Σήμερα είμαστε μόνο εγώ και εσύ. Ε? Σταμάτα. Τι έγινε τώρα? Δεν με γουστάρεις πια? Όχι, δεν είναι αυτό. Φυσικά και σε θέλω. Αν δεν σε ήθελα, δεν θα σου ζητούσα δεύτερη ευκαιρία. Τότε. Απλώς δεν μπορώ να βιαστώ. Δώσε μου λίγο χρόνο. Ένα φιλί και μια αγκαλιά μου είναι αρκετά. Σε έχω πρίξει, ε. Σου ζητάω πολλά. Πολύ μιλάς. Έλα εδώ, πάρε μ' αγκαλιά. Γιατί σε αυτό τουλάχιστον είμαι άπεκτο. Η αστυνομία περιμένει εμένα και την αδερφή μου να καταθέσουμε εναντίον σας. Αν γίνει αυτό, θα συλλάβουν το Μινά. Και μετά θα περάσει και στους υπόλοιπους. Και από μένα τι θες? Ο Γιάννης έμεινε ανάπηρος εξαιτίας σου. Οπότε θέλω να καλύψεις τα έξοδα για το ταξίδι του και την εγχείρηση που θα κάνει στην Αμερική. Και μετά εγώ και η αδερφή μου δεν θα καταθέσουμε. Ωραία τα λες. Που ξέρω εγώ ότι δεν μπλοφάρεις. Θα πρέπει να με πιστέψεις. Έτσι κι αλλιώς όλα ένα ρίσκο είναι. Διαφορετικά, αν με αγνοήσεις, θα χάσεις πολλά. Ποιο είναι η γυναίκα σου? Ναι. Δικηγόρος? Ναι, πού το ξέρεις? Την είχα δει στο γραφείο του πατέρα μου. Εγώ έβαλα λιτούς και δεμένους για να πάρει άδεια και αυτός εξαφανίστηκε. Λέει και γιος μου να τα δεν θα μπορούσα να βοηθήσω. Δεν το αξίζει όλο αυτό. Είναι κρίμα να πάει στράφει τέτοιο μυαλό, αλλά μπορώ να κάνω κάτι. Πώς θα είμαι σίγουρος ότι δεν θα μας καρφώσεις? Θα μου δώσεις τα λεφτά και θα με εμπιστευτείς. Διαφορετικά ετοιμάσου να μπεις μέσα. Η συμφωνία μας ισχύει. Θα πάρω όσα ζήτησα. Έχουμε συμφωνήσει.